Κύριε, καλησπέρα σας. Στη δεύτερη διάλεξη του φετινού κύκλου 2017-2018, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει έναν εκ των δύο επιμελητών μιας έκδοσης που έφερε στο φως συγκλονιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε η χώρα μας στο μηχανισμό στήριξης. Με απλά λόγια, αποκάλυψε με ποιες μεθοδεύσεις κάποιοι που μέχρι σήμερα δεν έχουν λογοδοτήσει φούσκωσαν το έλλειμμα του 2009, καθιστώντας αναπόφευκτα τα μνημόνια που έκτοτε γονάτισαν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Ο κύριος Σπύρος Ρουκανάς, τον οποίο ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, θα αναπτύξει το θέμα «Ελληνική οικονομία, η πορεία προς το μέλλον». Ο κύριος Σπυρίδων Ρουκανάς είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιο Θράκης 2003, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία Πανεπιστημίου Μεγάλης Βρετανίας 2004, είναι διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης το 2008, έχει διδάξει ως επισκέπτης λέκτορας του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Νομικής Σχολής. Επίσης, έχει διδάξει ως επισκέπτης λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οικονομική και Διοίκηση Μηχανικούς του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Κύριε Ρουκανά, ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση του Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου. Είναι η δεύτερη χρονιά που έρχομαι. Είχα έρθει πριν από 2 χρόνια, τον Νοέμβρη του 2015. Τότε είχαμε συζητήσει με αφορμή την επιμέλεια ενός συλλογικού τόμου, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως. Είχαμε συζητήσει περισσότερο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στη δεκαετία του 2000. Ο τόμος αυτός τότε είχε εκδοθεί στα ελληνικά. Πέρυσι, τον Νοέμβριο του 2016, μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε και στην αγγλική γλώσσα και προσπαθεί να φωτίσει τις πτυχές της ένταξης της Ελλάδας στον τριμερή μηχανισμό στήριξης. Σήμερα θα επιχειρήσω να εστιάσω, έχω και διάφορες έτσι, τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά θα προσπαθήσω όσο πιο κατανοητά να τα συζητήσουμε για να προκύψουν και απορίες στη συνέχεια. Η διάλεξη αφορά την πολιτική οικονομία της ελληνικής κρίσης 2010-2017. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι και το σήμερα, έτσι ώστε να δούμε πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση για αυτή την περίοδο, θέλω να κάνω μια επισήμανση. Πολλές φορές στον δημόσιο διάλογο, κυβερνητικοί παράγοντες, επίσημοι φορείς, καταλήγουν σε προβλέψεις. Επιχειρούν δηλαδή να προβλέψουν το ρόλο της οικονομίας και ποιοι θα είναι οι επικείμενοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, για παράδειγμα, ποιες θα είναι οι προοπτικές των άμεσων ξένων επενδύσεων και μία σειρά από άλλες προβλέψεις. Θέλω να τονίσω ότι η μεγαλύτερη αδυναμία της οικονομικής επιστήμης είναι ακριβώς η προβλεπτική της ικανότητα. Γι' αυτό και όπως θα τεκμηριωθεί μέσα από τη σημερινή ανάλυση, προκύπτουν αρκετές αναθεωρήσεις. Και άρα τα πιο ασφαλή στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα φτάνουν μέχρι και το τέλος του 2016, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε το 2017 είναι ακόμα εν εξελίξη και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα επίσημα αποτελέσματα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος συνήθως τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Άρα, με ασφάλεια θα προσπαθήσουμε να μείνουμε στα στατιστικά στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, τα οποία περιγράφουν και με μεγάλη σαφήνεια
την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, η διάλεξη θα χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την αξιολόγηση του τριμερή μηχανισμού στήριξης. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε αν ο μηχανισμός στήριξης, που αρχικά αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πήγε καλά, ανταποκρίθηκε στις δυσκολίες ή και αυτός με τη σειρά του εμφάνισε ορισμένες αδυναμίες. Τα επόμενα δύο σκέλη της παρουσίασης αφορούν τα εξής. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τις θεσμικές αλλαγές, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην ελληνική οικονομία και αν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Και το τρίτο σκέλος αφορά μια μακροοικονομική αποτίμηση, αν πηγαίνουμε καλά μακροοικονομικά και ποιες είναι οι αδυναμίες που παρουσιάζονται όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο μέρος της διάλεξης. Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, η Ελλάδα λέμε ότι εισήλθε σε μια σοβαρή κρίση δημόσιου χρέους. Η κύρια αιτία για την οποία η Ελλάδα εντάχθηκε σε αυτό το τριμερή μηχανισμό στήριξης είναι το υψηλό δημόσιο χρέος. Το 2009 το δημόσιο χρέος έφτανε το 129,7% του ΑΕΠ. Σήμερα, όπως θα δούμε και στην πορεία, βρίσκεται πάνω από το 180% του ΑΕΠ και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, είναι το δεύτερο υψηλότερο παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ είναι το τι παράγουμε σε ετήσια βάση και ανάλογα το τι χρωστάμε. Το υψηλότερο που παραξενεύει πολλές φορές όταν το συζητάω και στα αμφιθέατρα με τους φοιτητές είναι της Ιαπωνίας. Της Ιαπωνίας όμως είναι εσωτερικό το δημόσιο χρέος και άρα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Μία άλλη αιτία, η αφορμή, γιατί η αιτία είναι το δημόσιο χρέος. Η αφορμή που οδήγησε στην ένταξη των τριμερή μηχανισμών στήριξης είναι αυτό το δεύτερο μέγεθος που είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα που έφτασε να προσεγγίζει το 15,7% του ΑΕΠ. Τότε, πριν από δύο χρόνια εδώ στην ίδια αίθουσα, είχαμε συζητήσει και γιατί έφτασε το 15,7, ποιες ήταν οι διαφωνίες μεθοδολογικές που υπήρχαν. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, αποδεχόμαστε αυτό το μέγεθος και προχωράμε την ανάλυσή μας. Λοιπόν, ξαφνικά, αυτό που εντυπωσιάζει πολλές φορές είναι ότι το ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων. Και θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς, πώς είναι δυνατόν μια οικονομία όπως η ελληνική, μια μικρή οικονομία παγκοσμίως, να απασχολεί τόσο πολύ τις παγκόσμιες χρηματαγορές. Η βασική αιτία είναι το γεγονός ότι η χώρα είχε και συνεχίζει να έχει στα χέρια της το ευρώ. Δηλαδή, τι είναι το ευρώ? Είναι το νούμερο 2 νόμισμα παγκοσμίως. Είναι το δεύτερο νόμισμα που χρησιμοποιείται για συναλλαγές και για αποθησαυρισμό. Άρα, χώρες που κατέχουν το κοινό νόμισμα και εμφανίζουν μια ιδιαίτερα αρνητική δημοσιονομική εικόνα, απασχολούν τις διεθνείς χρηματαγορές. Οι διεθνείς χρηματαγορές, όταν βρίσκονται σε μια κρίση, περιορίζεται, η λέξη κλειδί είναι η έννοια της ρευστότητας, περιορίζεται η ρευστότητα. Δηλαδή, πολλοί θέλουν να δανειστούν, λίγοι όμως έχουν το κίνητρο να δανείσουν. Περίπου όπως περιγράφεται η κατάσταση και σήμερα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπου συνεχίζει να υπάρχει μια περιορισμένη ρευστότητα. Επίσης, η συζήτηση για την Ελλάδα συνδέθηκε και με την μακροοικονομική πορεία των υπολείπων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Δηλαδή, δεν είχε μια αρνητική εικόνα μόνο η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Συνήθως, παρά το γεγονός ότι δεν είναι του Ευρωπαϊκού Νότου, περιλαμβάνουμε και την Ιρλανδία, διότι παρουσίαζε την ίδια δημοσιονομική εικόνα, υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα. Είναι μια ομάδα χωρών πιο αδύναμες σε σχέση με το στενό πυρήνα των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Λοιπόν, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το ενδεχόμενο ενός Brexit, δηλαδή γύρω από την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Είναι πολύ διαφορετικό το Brexit από το Brexit
και το αναφέρω επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση σήμερα, διότι το Brexit αφορά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ενώ το Grexit αφορούσε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Δηλαδή η συζήτηση ήταν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα έχει πλέον στη διάθεσή της το κοινό νόμισμα και θα επιστρέψει στο εθνικό νόμισμα. Τώρα, μια άλλη παραδοχή πλέον είναι ότι η ένταξη της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης κάτω από ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης έγινε γιατί προσπάθησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατέψουν το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, δηλαδή την πιθανότητα μετάδοσης της ελληνικής οικονομικής κρίσης στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, σε αυτούς που είχαν μεγάλη έκθεση στο ελληνικό χρέος, και αυτές ήταν πρωτίστως γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Πρώτα γαλλικές, μετά γερμανικές τράπεζες. Ήταν μεγαλύτερη η έκθεση των γαλλικών τραπεζών. Εδώ υπάρχει έτσι ένα απόσπασμα από μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι στα αγγλικά, αλλά αυτό που μας λέει είναι ότι οι ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν έκθεση στο δημόσιο χρέος των κρατών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, του Ευρωπαϊκού Νότου. Άρα υπήρχε η ανάγκη να προστατευτεί το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Άρα, ανάμεσα στην συζήτηση για το αν θα πρέπει να προστατεύσουμε με πιο ευνοϊκούς όρους την ελληνική οικονομία ή το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, προκρίθηκε η λύση της άμεσης προστασίας του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, γιατί θεωρήθηκε ότι αυτό θα έχει πιο συστημικό κίνδυνο για την ίδια την εξέλιξη και την πορεία της Ευρωζώνης. Λοιπόν, επίσης αυτή η δεινή εικόνα ήταν και μια εικόνα που αφορούσε και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία και η Ισπανία. Τώρα, το πρώτο πακέτο διάσωσης, όπως θα θυμάστε, περιέλαμβανε διμερή δάνεια τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο και 30 δισεκατομμύρια ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, σήμερα βρισκόμαστε στο τρίτο μνημόνιο, έτσι, είναι ένα τρίτο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας. Και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μέσα στα χρόνια περιορίζεται. Άρα το χρέος μας όλο και περισσότερο συνδέεται με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Άρα οικοδομείται μια μεγαλύτερη σχέση εξάρτησης με τους Ευρωπαίους παρά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια συζήτηση για την πιθανότητα ή τη δυνατότητα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Το ζήτημα στο τέλος της ημέρας είναι ποιος θα πληρώσει. Και αυτοί που σήμερα καλούνται να πληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος είναι Ευρωπαίοι εταίροι παρά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν, τώρα εδώ έχει σημασία να αποκωδικοποιήσουμε τι έλεγε στην αρχή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τι κατάφερε να κάνει από αυτά που έλεγε. Πάλι αναφέρω εδώ τους πυλώνες της δημοσιονομικής προσαρμογής που το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει στις εκθέσεις του. Ο πρώτος στόχος ήταν η δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Σας θυμίζω, όπως θα σας δείξω και στα στοιχεία, η Ελλάδα πέτυχε για πρώτη φορά δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ το 2016, μετά από μια μακροχρόνια διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο δεύτερος στόχος είναι η υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την επίτευξη εσωτερικής υποτίμησης και την ενίσχυση, λέμε, της οικονομικής μεγέθυνσης. Η εσωτερική υποτίμηση γίνεται με τη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων. Ένας από αυτούς τους προσδιοριστικούς παράγοντες του κόστους είναι και η μισθή, το μισθολογικό κόστος. Το λέμε εσωτερική υποτίμηση διότι η εξωτερική υποτίμηση αντίθετα σημαίνει ότι μπορούμε να υποτιμήσουμε το εθνικό μας νόμισμα. Εμείς που δεν έχουμε εθνικό νόμισμα, αλλά έχουμε το ευρώ, που ανήκει σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, δεν είναι εύκολο, δεν έχουμε αυτό το εργαλείο στα χέρια μας. Ο δεύτερος στόχος δεν πέτυχε, γιατί η εσωτερική υποτίμηση θα έπρεπε να οδηγήσει και στην οικονομική μεγέθυνση. Πάλι σας λέω ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και το τέλος του 2016,
Η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση από το 2008 μέχρι και το 2016 με μία μικρή οριακή μεγέθυνση της τάξης του 0,7% το 2014. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια υπάρχει ύφεση στην ελληνική οικονομία. Αναμένουμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα για την πορεία της χώρας το 2017 τον Μάρτι, τον Απρίλιο του 2018 με ασφάλεια, παρά να βασιστούμε σε πολλές προβλέψεις όπου, όπως αποδείχθηκε στην πορεία εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων, σπάνια επιβεβαιώθηκαν. Τρίτον, ο τρίτος στόχος ήταν η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Όμως το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ένα έντονο υφεσιακό σπιράλ στην ελληνική οικονομία περιόρισε και την δυνατότητα διαφύλαξης. Αυτό συνδέεται, αποτυπώνεται ξεκάθαρα, στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Αν είχε διαφυλαχθεί αποτελεσματικά η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δεν θα είχαν χρειαστεί και τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών. Το τέταρτο και το σημαντικότερο, να τεθεί το ελληνικό χρέος σε βιώσιμη πορεία. Το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί, ο πρώτος, ένας από τους βασικούς, όχι ο μόνος, χρειάζονται κι άλλα, αλλά αυτό που σίγουρα απαιτείται για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να βγει η Ελλάδα από αυτή τη βαθιά ύφεση, είναι να γίνει αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Άπαξ και δεν γίνει αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, δεν πρόκειται, η δική μου εκτίμηση είναι αυτή και πολλών άλλων οικονομολόγων, να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση είτε της ύφεσης είτε της στασιμότητας. Αυτή είναι μια συζήτηση που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι δεν την αποδέχονται. Λοιπόν, είδαμε τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος όπως τους είχε θέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραδέχθηκε εκ των υστέρων ότι απέτυχε στην επίτευξη της οικονομικής μεγέθυνσης και το να καταστήσει το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Άρα το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην πορεία έκανε την αυτοκριτική του. Και ενώ πριν από την συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα μπορούσε να ασκεί μια σκληρή κριτική για τις αστοχίες των ελληνικών κυβερνήσεων αναφορικά με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην πορεία του χρόνου έχει γίνει μέρος του ελληνικού προβλήματος. Και αυτό, μέσα σε εισαγωγικά, έχει απονομιμοποιήσει το ρόλο του στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης χρέους. Λοιπόν, υπάρχει ένας δεύτερος πίνακας, ο οποίος είναι τεχνικός, δεν μας αφορά τόσο πολύ, και δείχνει τις εκταμιεύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος. Μπορούμε να δούμε ότι ήταν μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες οι εκταμιεύσεις που έγιναν από τον EFSF, τον τότε Μηχανισμό Στήριξης, μετέπειτα ESM. Μια και αναφέρεται εδώ στον πίνακα, αυτό που έχει σημασία να γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι όταν προέκυψε η κρίση το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Ευρωζώνη δεν είχε τους θεσμούς και τους μηχανισμούς να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση. Και αυτό μας φαντάζει παράδοξο. Δηλαδή είναι σαν να φτιάξαμε ένα πολύ σύγχρονο κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, χωρίς όμως να προσθέσουμε τη σκεπή. Ήταν ένα νόμισμα μόνο για τις ηλιόλουστες μέρες της παγκόσμιας οικονομίας. Όταν διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και βροχερές μέρες, σαν τη σημερινή, τότε είδαμε ότι είμαστε απροετοίμαστοι για να διαχειριστούμε μια ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι ζητήθηκε η τεχνική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν γνώριζε η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς να αντιμετωπίσει μια τόσο εκτεταμένη κρίση και ζητήθηκε η βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σήμερα έχουν γίνει βήματα στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά συνεχίζουν όμως να υπάρχουν ατέλειες. Και αυτές οι ατέλειες δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ευάθυνση και γίνονται αργά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, εδώ είναι ένα διάγραμμα που μας δείχνει πώς κατανεμήθηκαν οι χρηματοδοτικοί πόροι του μηχανισμού στήριξης από το 10 έως το 14. Βλέπετε λοιπόν ότι το 22% αυτών των κεφαλαίων κατευθύνθηκε στη στήριξη του τραπεζικού συστήματος,
στη διατήρηση, στην επιδίωξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που είδαμε προηγουμένως. Το 53% αφορούσε τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, ένα 33% ήταν η κάλυψη των χρεολυσίων και ένα 20% η αναδιάρθρωση του χρέους, γιατί έγινε αναδιάρθρωση μέσω του λεγόμενου PSI, όπως θα έχετε ακούσει. PSI σημαίνει Private Sector Involvement. Στα ελληνικά σημαίνει η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Εάν τώρα κάποια στιγμή γίνει αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, η συζήτηση θα αφορά το OSI, δηλαδή Official Sector Involvement, δηλαδή η συμμετοχή του επίσημου τομέα των κρατών στην αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Και το 25% αυτής της στήριξης αφορούσε την δημοσιονομική επίδοση του κράτους. 16% λέμε δαπάνες για τόκους, 8% ελληματική λειτουργία κράτους και 1% λοιπές προσαρμογές. Έχει σημασία και αυτό το σκέλος, γιατί μας δείχνει ότι δεν είναι βέβαιο ότι ακόμα και σε μια υποθετική συζήτηση, όπου γινόταν μια συνολική διαγραφή του χρέους, το ελληνικό κράτος θα δημιουργούσε αμέσως νέα χρέη ή θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όντας πλεονασματικό. Τα στοιχεία του 2016 για πρώτη φορά μας έδειξαν ότι πράγματι η Ελλάδα μπορεί να έχει δημοσιονομικό πλεόνασμα, αλλά την ίδια στιγμή έχοντας μια στασιμότητα στην οικονομία, έχοντας πολύ υψηλή φορολογία, χωρίς δηλαδή να βλέπουμε στον ορίζοντα τις προοπτικές της οικονομικής μεγέθυνσης. Άρα πετυχαίνουμε το στόχο του πλεονάσματος, αλλά με έναν πάρα πολύ δύσκολο τρόπο, που μας δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα διατηρήσουμε αυτό το στόχο με αυτή την οικονομική πολιτική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι το 53% αφορούσε στη διαχείριση του υψηλού δημόσιου χρέους. Γιατί το 2016, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το ελληνικό δημόσιο χρέος βρίσκεται στο 179,40% του ΑΕΠ και είναι το δεύτερο υψηλότερο παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι πολύ δομικό το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου χρέους και πολύ λιγότερο έχει έρθει στο δημόσιο διάλογο από όσο πραγματικά είναι. Γιατί όσο θα έρχεται στην επιφάνεια, τόσο και περισσότερο θα φτάνουμε κοντά στη συζήτηση για το ποιος θα πληρώσει. Ενώ όσο περισσότερο προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με άλλους τρόπους, αποφεύγουμε την συζήτηση για την αναδιάρθρωση και για το ποιος θα πληρώσει. Λοιπόν, αυτά είναι ορισμένα στοιχεία που αφορούσαν πάλι, είπαμε, η χρηματοδότηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που εξηγεί τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία. Είναι κάνουμε στα οικονομικά τη διάκριση ανάμεσα σε ένα φαύλο, λέμε, κύκλο, σε έναν κύκλο με έντονη καθοδική τάση και σε έναν ενάρετο κύκλο, αντίθετα, όπου έχουμε μια ανωδική τάση. Είναι δύσκολο, άπαξ και ξεκινήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, είναι δύσκολο να σπάσει. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται παράλληλοι φαύλοι κύκλοι, όπου μεταξύ τους δημιουργούν μια ακόμα μεγαλύτερη δυναμική. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το έλλειμμα χρηματοδότησης και ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος περιορίζει δραστικά την επενδυτική δραστηριότητα. Αν οι τράπεζες δεν έχουν κεφάλαια, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το βασικό τους ρόλο, να χρηματοδοτήσουν την εκάστοτε εθνική οικονομία και την επενδυτική δραστηριότητα. Λοιπόν, το 25% εδώ βλέπετε ότι αφορούσε την κάλυψη και την ανάγκη περιορισμού των ελλειμμάτων για την δημοσιονομική επίδοση του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, συνεχίζοντας, αυτός είναι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης. Εδώ έχουμε βλέπετε το 0, το 0,5 και το 1. Και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση, όπως σας είπα, το 2014, η ελληνική οικονομία βρίσκεται κάτω από το 0. Εντάξει, είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη γραμμή από πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια διαδικασία συρρίκνωσης. Και το να ξεπεράσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο της συρρίκνωσης είναι κάτι που δεν έχουμε βρει τον τρόπο για να το κάνουμε. Και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στοιχεία. Μπορείτε να δείτε βέβαια και την πολύ μεγάλη ύφεση, όπως ξεκινάει το 2008, φτάνουμε στο κατώτατο σημείο της ύφεσης το 2011 και σταδιακά ξεκινάει μια πορεία η οποία όμως είναι πάλι κάτω από το 0. Μπορεί να το βλέπουμε ανωδικά,
αλλά συρρυκνώνεται το ΑΕΠ, άρα και οι προοπτικές εθνικής οικονομίας. Ωραία, τώρα θα σταθώ σε μία συζήτηση για την πολιτική της λιτότητας ή το δόγμα της λιτότητας, austerity λέγεται στα αγγλικά. Τι μας λέει η πολιτική της λιτότητας? Λέει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, δηλαδή να έχω περισσότερους φόρους έσοδα για το κράτος από ό,τι δαπάνες, και η μείωση των μισθών είναι τα κατάλληλα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής για να ξεπεραστεί η ύφεση σε μια εθνική οικονομία. Δηλαδή, αν η αιτία της κρίσης είναι... Θα το κλείσουμε, εντάξει. Αν η αιτία της κρίσης είναι το έλλειμμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα, τότε προσπαθώ να πετύχω την εξυγίανση και αυτή η εξυγίανση θα μπορέσει να οδηγήσει και στην οικονομική μεγέθυνση. Αποδείχθηκε όμως ότι ενώ επιδιώχθηκαν και οι δύο στόχοι, και η δημοσιονομική εξυγίανση και η μείωση των μισθών, δεν είχαμε οικονομική μεγέθυνση. Αντίθετα, είχαμε οικονομική ύφεση. Άρα αυτή η οικονομική πολιτική, όπως προτάθηκε από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, δεν κατάφερε να επιφέρει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Στα οικονομικά υπάρχει ένας όρος που λέγεται ο ηθικός κίνδυνος. Λέει ο ηθικός κίνδυνος ότι αν στην Ελλάδα δίναμε μια προνομιακή συμφωνία και δεν υιοθετούσε σκληρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, δεν θα είχε το κίνητρο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ενδεχομένως θα έπαινε μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους αρχικά και θα είχαμε ακριβώς την ίδια οικονομική πολιτική με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και επίσης δεν θα μπορούσαμε μέσα σε εισαγωγικά να παραδειγματίσουμε και τα άλλα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου που χρειαζόντουσαν, σύμφωνα κυρίως με τα κράτη του Ευρωπαϊκού Βορρά, την δημοσιονομική εξυγίανση ως το καταλληλότερο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Όπως αποδείχθηκε βέβαια αυτό εκ των πραγμάτων, δεν απέδωσε. Δεν ήταν το καταλληλότερο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Επίσης, ένας καθηγητής που τυχαίνει να έχουμε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, ο Μαρκ Μπλάιθ, λέει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εμπειρικές αποδείξεις ιστορικά για τις θετικές επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής λιτότητας στις χώρες όπου εφαρμόστηκε. Λέει, για παράδειγμα, στο βιβλίο του «Λιτότητα, ιστορία μιας επικίνδυνης ιδέας», η λιτότητα είναι ένα είδος εθελοντικού αποπληθωρισμού. Αποπληθωρισμός τι σημαίνει? Πληθωρισμός κάτω από το μηδέν. Να μειωθούν δηλαδή αρκετά οι τιμές. Και αυτό τα κράτη το κάνουν εθελοντικά. Όπου η οικονομία ρυθμίζεται μέσω των περικοπών των μισθών, των τιμών και των δημόσιων δαπανών, με στόχο την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Κάτι που θεωρητικά τουλάχιστον επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσω της μείωσης του κρατικού προϋπολογισμού, του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος. Οι υποστηρικτές αυτής της πολιτικής πιστεύουν ότι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, καθώς το κράτος δεν απορροφάλλει το διαθέσιμο κεφάλαιο μέσω της έκδοσης χρέους, ούτε θα προσθέτει στο ήδη υπέρογκο δημόσιο χρέος της χώρας. Όμως στην πραγματικότητα οι επενδυτές μέσα από την εφαρμογή αυτής της οικονομικής πολιτικής δεν έχουν πιστεί για να δανείσουν τη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα χρειάστηκε 3 προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης. Το τρίτο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2018 και ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να αναχρηματοδοτηθούμε από τις διεθνείς αγορές χωρίς να υπάρχει μια στήριξη ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού. Στην πραγματικότητα, με το υπάρχον δημόσιο χρέος, χωρίς να υπάρχει ένα είδος επιτήρησης και στήριξης από τους Ευρωπαίους, η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει μόνη της στις διεθνείς αγορές. Άρα μπορεί να φτάσουμε μετά από 8 χρόνια οικονομικής προσαρμογής και να μην έχουμε πετύχει τον στόχο που είχαμε θέσει πριν 8 χρόνια. Θα έχουμε πληρώσει ένα πολύ μεγάλο κόστος χωρίς να έχουμε καταφέρει να βγούμε πραγματικά από τον μηχανισμό στήριξης και επιτήρησης. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο.
είναι αυτό που σας έλεγα, ότι οι προβλέψεις είναι πολύ αδύναμο το στοιχείο των προβλέψεων από τους οικονομολόγους. Γιατί αυτό? Γιατί η οικονομική επιστήμη είναι μια κοινωνική επιστήμη. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε εκ των προτέρων το πώς οι πολίτες θα αντιληφθούν την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Παράδειγμα, οι κεφαλαιακοί έλεγχοι όπως τοποθετήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2015. Στην πραγματικότητα, οι ίδιοι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, τι μήνυμα μας δίνουν? Μας δίνουν ένα μήνυμα ότι χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες προστασία. Άρα, από τη στιγμή που χρειάζονται προστασία, σημαίνει ότι είναι αδύναμες. Η κίνηση όλων μας, η ορθολογική κίνηση, να κατευθυνθούμε στις τράπεζες για να κάνουμε αναλήψη των χρημάτων μας, βασίζεται στη λογική του ανταγωνισμού, ότι δηλαδή οι τράπεζες πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνες τους και χρειάζονται την κρατική προστασία μέσω των κεφαλαιακών ελέγχων. Όμως, αν κανείς από εμάς δεν πήγαινε να κάνει αυτές τις αναλήψεις, τότε και οι τράπεζες δεν θα είχαν ανάγκη αυτούς τους κεφαλαιακούς ελέγχους. Δηλαδή, τι χάνεται? Το σημαντικότερο στοιχείο, η πίστη στο τραπεζικό σύστημα. Εκεί βασίζεται η λειτουργία των τραπεζών. Άπαξ και χαθεί η εμπιστοσύνη είτε σε μια μεμονωμένη τράπεζα, είτε σε ένα τραπεζικό σύστημα ευρύτερα, τότε χρειάζεται η κρατική προστασία. Και η κρατική προστασία για εμάς τους πολίτες είναι ένα σημάδι αδυναμίας. Δείτε πώς λαμβάνουμε οικονομικές αποφάσεις, οι οποίες είναι πολύ ορθολογικές, χωρίς να έχουμε σπουδάσει ποτέ, ούτε να έχουμε ακούσει έστω μία ώρα για την εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ζήτημα των προβλέψεων. Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, είναι ένας οργανισμός που συμμετέχουν αναπτυγμένες χώρες. Το διευκρινίζω και αυτό, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια σύγχυση. Είναι η Ελλάδα μια αναπτυγμένη χώρα? Βεβαίως είναι μια αναπτυγμένη χώρα η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει μια βαθύτατη ύφεση, στασιμότητα, αλλά εντούτοις συνεχίζει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αναπτυγμένης χώρας. Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να με ρωτήσει, και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για τα επόμενα 20 χρόνια, θα έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Σίγουρα, αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, οι συνέπειες θα είναι πολύ αρνητικές. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε πολύ παραπάνω σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει σημασία να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι. Είναι ο πιο απλός και σύντομος ορισμός, είναι ότι είναι ένας δανειστής ίστατης καταφυγής. Είναι το τελευταίο καταφύγιο των κρατών όταν δεν μπορούν να δανειστούν από τις διεθνείς αγορές. Είναι κάτι καινούριο? Όχι, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένας διεθνής οικονομικός οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έγινε μια συνάντηση στο New Hampshire των ΗΠΑ, στο Bretton Woods, εξού και η συμφωνία Bretton Woods, όπου τα αναπτυγμένα κράτη αποφάσισαν ότι θα δημιουργήσουν διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, ένας από αυτούς ήταν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την αποτελεσματικότερη οικονομική διακυβέρνηση και συνεννόηση μεταξύ τους. Άρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει χρηματοδοτήσει και άλλα κράτη. Μια καινοτομία των τελευταίων ετών είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε χρηματοδοτήσει αναπτυγμένα κράτη. Άρα, χρηματοδοτώντας την Ελλάδα, χρηματοδότησε ένα αναπτυγμένο κράτος σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που χρηματοδοτούσε πρωτίστως αναπτυσσόμενες οικονομίες. Όπως όμως μια τράπεζα μας δίνει τα χρήματά μας, έτσι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η τράπεζα βάζει κάποιους όρους όταν μας δίνει ένα δάνειο, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν βάζει κάποιους όρους. Για να πάρουμε τα χρήματα πρέπει να συμφωνήσουμε στην τήρηση αυτών των όρων. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην τήρηση, ποιοι είναι αυτοί οι όροι, αν μπορούμε τελικά να ανταποκριθούμε στην τήρηση αυτών των όρων πριν την υπογραφή της οποιασδήποτε συμφωνίας. Μετά το περιθώριο λιγμών περιορίζεται. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν ορισμένες επίσημες προβλέψεις ανάμεσα στο πραγματικό και το ονομαστικό ΑΕΠ. Το πραγματικό είναι όταν έχουμε αποπληθωρήσει, όπως λέμε, έχουμε συμπεριλάβει και τον πληθωρισμό, και βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των αρχικών προβλέψεων και των αποτελεσμάτων. Και μάλιστα υπάρχουν συνεχείς αναθεωρήσεις. Δηλαδή,
Αν κάποιος επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Eurostat, τόσο για το δημοσιονομικό έλλειμμα, όσο για το δημόσιο χρέος και για άλλα μακροοικονομικά μεγέθη, θα δει ότι πάνω δεξιά σε πολλά μεγέθη υπάρχει ένα P, provisional, δηλαδή προσωρινά στοιχεία, τα οποία είναι υπό διαρκή αναθεώρηση. Άρα και οι ίδιες οι στατιστικές αρχές χρειάζονται χρόνο για να καταλήξουν σε ασφαλή στατιστικά στοιχεία. Και είναι χρήσιμο να μην χρησιμοποιείται η οποιαδήποτε πρόβλεψη ή το οποιοδήποτε στατιστικό στοιχείο για πολιτική κατανάλωση, αλλά αντίθετα να, με την δέουσα προσοχή να προσπαθούμε να το αναλύσουμε και να αποτελεί ένα εργαλείο για την άσκηση οικονομικής πολιτικής. Λοιπόν, υπάρχει ένας όρος, γίναμε και στο δημόσιο διάλογο ειδικοί με διάφορα θέματα, χωρίς άλλους να τους αφορά εννοώ, ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, δηλαδή όταν εφαρμόζονται μέτρα που έχουν ως στόχο την αύξηση της φορολογίας, για παράδειγμα, πόσο της εκατό η αύξηση της φορολογίας θα επηρεάσει την ύφεση στην οικονομία. Ή αν αντίθετα μειώσουμε τις δαπάνες, πόσο και αυτό θα έχει ηφεσιακά αποτελέσματα. Γίνονται ορισμένα λοιπόν μοντέλα όπου προσπαθούν να προβλέψουν αυτή τη συσχέτιση. Ορισμένοι οικονομολόγοι, οι οποίοι είχαν διατελέσει και σε υψηλές θέσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ο Μπλανσάρ, καταλήγουν ότι ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής δεν υπολογίστηκε ορθά. Ότι η αύξηση της φορολογίας είχε πολύ μεγαλύτερες ηφεσιακές επιπτώσεις από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί. Έχουμε μια δεύτερη παραδοχή από την πλευρά, όχι του ίδιου του Δέλτα Νιτάφ, αλλά ενός οικονομολόγου που είχε μια ηγετική θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για τις αστοχίες της οικονομικής πολιτικής. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο. Μάλιστα, το αναφέρουν εδώ, λέει ότι στις αναπτυγμένες οικονομίες η δημοσιονομική προσαρμογή συνδέθηκε με χαμηλότερη μεγέθυνση από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί. Αυτό έχει σημασία να συγκρατήσουμε. Αυτός είναι πολύ ενδιαφέρον πίνακας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας λέει ότι το ελληνικό πρόγραμμα ήταν μοναδικό για τους παρακάτω λόγους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα αυτό. Πρώτον, αυτό είναι από έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του Ταμείου σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής της Ελλάδας στο Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο. Άρα η χώρα μας πήρε το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής της χώρας στο Δέλτα Νιτάφ. Δεύτερον, ήταν το πρώτο πρόγραμμα για κράτος μέλος της Ευρωζώνης. Γιατί αποτελεί ιδιαιτερότητα αυτό? Γιατί η Ελλάδα δεν έχει στην διάθεσή της την άσκηση ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής. Άρα, όταν εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο εργαλεία. Πρέπει να εστιάσουμε στην εφαρμογή του προγράμματος στον ένα σκέλος. Δύο είναι οι κύριοι πυλώνες οικονομικής πολιτικής. Ο ένας είναι η δημοσιονομική και ο άλλος είναι η νομισματική. Αν τον ένα πυλώνα τον έχουμε αφαιρέσει, δεν έχουμε δικαιοδοσία πάνω σε αυτόν. Άρα, εστιάζουμε μόνο στη δημοσιονομική πολιτική. Στη δημοσιονομική πολιτική. Καθιστά το πρόγραμμα το ίδιο πολύπλοκο για να διαχειριστεί και να πετύχει. Τρίτον, ο θεσμός του τριμερή μηχανισμού ήταν θεσμική καινοτομία. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταγράφει στις αναλύσεις του ότι δεν είχε την εμπειρία συνεννόησης με τους υπόλοιπους φορείς, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρχαν αντικρουόμενες επιδιώξεις μεταξύ αυτών των οργανισμών και αυτό οδήγησε σε έλλειμμα συνεννόησης. Τέταρτον, και πολύ ουσιαστικό, το δημόσιο χρέος θα παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλό κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήθελε να γίνει αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους πριν από την ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης. Οι Ευρωπαίοι, για τους λόγους που είπα προηγουμένως, δεν ήθελαν. Η ελληνική κυβέρνηση το 2010 δεν προχώρησε σε μια αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους και ενταχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι θνησιγενές δυστυχώς και για το ίδιο το πρόγραμμα και για τη χώρα μας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα που δεν έχει ένα βιώσιμο δημόσιο χρέος και δεν υπάρχει μια προοπτική βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους έχει πολύ περιορισμένες πιθανότητες να πετύχει. Πέμπτον,
Το πρόγραμμα έδινε τη δυνατότητα τροποποίησης των κανονισμών του Ταμείου σε έκτακτες περιπτώσεις. Υπήρχε δηλαδή και η δυνατότητα προσαρμογής του ίδιου του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτές είναι οι μοναδικοί παράγοντες που δείχνουν ότι και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ήταν τόσο αυστηρό με τις αρχές του όπως θα μπορούσε να είναι σε άλλες περιπτώσεις, και δείχνουν τελικά και τη δυσκολία του ελληνικού προγράμματος. Λένε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, το ακούω καμιά φορά, ότι γιατί, λέει, χώρες όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία βγήκαν, λέει, από τα μνημόνια. Η Ελλάδα, λέει, γιατί δεν μπορεί να βγει. Μα η Ελλάδα ξεκίνησε από μια εντελώς διαφορετική αφετηρία. Όταν έχουμε έναν αγώνα στο στίβο, κάποιος ξεκινάει από την πρώτη θέση και κάποιος ξεκινάει από τη δέκατη θέση. Η πιθανότητα να κερδίσει αυτός που είναι στη δέκατη θέση είναι περιορισμένη. Και γιατί βγαίνει στη δέκατη? Γιατί στους προκριματικούς δεν πήγε πολύ καλά και καταλήγει να είναι δέκατος. Εμείς λοιπόν ήμασταν δέκατοι, τελευταίοι. Ξεκινούσαμε από ένα πολύ υψηλό δημόσιο χρέος. Άρα χρειαζόμασταν ένα διαφορετικό μείγμα προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής από αυτό που μας προτάθηκε. Και είμαστε μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Ξεκινούσαμε από μια πολύ πιο δύσκολη αφετηρία από ό,τι οι υπόλοιπες χώρες. Όμως παρόλα αυτά, ορισμένοι, όχι τόσο πολύ τελευταία, το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια φιλολογία ότι οι άλλοι τα κατάφεραν γιατί εμείς δεν τα καταφέραμε. Μα το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταλήγει ότι το ίδιο το πρόγραμμα έχει φοβερές αδυναμίες, όπως κατέληξαν οι ίδιοι στην σύλληψή του και στην εφαρμογή του. Λοιπόν, άρα επαναλαμβάνω ότι το υψηλό δημόσιο χρέος είναι η δομική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας. Έχουν γίνει λίγα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχει εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους, άρα και οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας είναι συνδεδεμένες με αυτή τη δομική αδυναμία. Λοιπόν, όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι, αυτά θα τα ξεπεράσω λίγο γρήγορα, τον Ιανουάριο του 2015 οι εκλογές και η ανάδειξη μιας νέας κυβέρνησης είχαν ως στόχο να αντιστρέψουν τις αρνητικές συνέπειες του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, να επιτευχθεί μια αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους και να αλλάξουν οι όροι του προγράμματος διάσωσης. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι τίποτα από αυτά δεν επιτεύχθηκε τελικά. Λοιπόν, και βρισκόμαστε στον Αύγουστο του 2015, όπου εδώ έχουμε την υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου, ένα μνημόνιο συνεργασίας με χρονικό ορίζοντα από το 2015 έως το 2018. Οφείλουμε δηλαδή να έχουμε κατά νου ότι συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα στήριξης και δεν ξέρει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα επικρατούν στην ελληνική οικονομία μετά τον Αύγουστο του 2018. Προβλέψεις γίνονται, σενάρια γίνονται, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς το τι θα συμβεί τότε. Λοιπόν, συζητούσαμε πριν για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δόθηκαν άμεσα στις 20 Αυγούστου 2015 13 δισεκατομμύρια ευρώ για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Θυμάστε το έκτακτο της κατάστασης. Και επίσης άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ τότε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν δόθηκαν όλα, αλλά η αρχική εκταμίευση περιλάμβανε αυτό το ποσό. Στις 5 Ιουλίου του 2015 πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα, το οποίο είχε ως αρνητική συνέπεια του να επιβληθούν κεφαλαιακοί έλεγχοι. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι συνδέονται από τη μία πλευρά με την ίδια την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος. Και γιατί αυτό? Γιατί το προηγούμενο πρόγραμμα έλεγε 30 Ιουνίου του 2015. Μετά τις 30 Ιουνίου του 2015 ήταν σαφώς διατυπωμένο ότι η Ελλάδα θα ήταν μόνη της, χωρίς στήριξη. Άρα, θα μου πείτε, είναι αλληλέγγυη αυτή η πολιτική? Όχι, δεν είναι αλληλέγγυη, αλλά ήταν γνωστή όμως. Άρα, οφείλαμε να ξέρουμε ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον έπρεπε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες αρκετά νωρίτερα, όποιες και αν ήταν αυτές, το δημοψήφισμα, τη διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε αυτό το κενό χρηματοδότησης που οδήγησε στους κεφαλαιακούς ελέγχους. Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί,
Οι κεφαλαϊκοί έλεγχοι συνδέονται επίσης με την διαρκή συρρήκνωση των καταθέσεων που ξεκίνησε σταδιακά από το 2010. Δηλαδή οι τράπεζες, θα σας δείξω και ορισμένα στοιχεία, χάνουν από το 2010 αρκετές από τις καταθέσεις τους που τελικά τη στιγμή της κορύφωσης της έλλειψης εμπιστοσύνης λειτουργεί πολλαπλασιαστικά αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, μάλιστα, εκείνη τη χρονική περίοδο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πρώτη φορά ξεκάθαρα, και έχει σημασία και η χρονική συγκυρία, καταλήγει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν είναι βιώσιμο. Λίγο διάστημα πριν έλεγε ότι είναι βιώσιμο, εκείνη τη στιγμή καταλήγει ότι δεν είναι βιώσιμο. Λέει «Restore debt sustainability», να επανέλθει λοιπόν η βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους. Δείγμα ότι και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αδυναμία στις προβλέψεις αναφορικά με τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Λοιπόν, ο φαύλος κύκλος της ύφεσης συνδέεται λοιπόν με το δημόσιο χρέος που είπαμε ότι το 2016 φτάνει το 180,08% του ΑΕΠ. Υπάρχει μια μικρή απόκληση ανάλογα με το φορέα. Άλλος λέει ότι είναι 179, άλλος λέει ότι είναι 180. Είναι πολύ μικρή η απόκληση μεταξύ των δύο εκτιμήσεων. Λοιπόν, τώρα πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το δεύτερο σκέλος που είναι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Το κύριο επιχείρημα του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν ότι θα εξασφαλιστεί η θεσμική και μακροοικονομική εξυγίανση της χώρας. Πάμε να δούμε τι έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, υπάρχουν δύο δείκτες για να δούμε αν τελικά η ελληνική οικονομία ήταν ανταγωνιστική πριν από την εφαρμογή του προγράμματος, αν βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητά της και η παραγωγικότητά της. Η Τρόικα, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε, πρότεινε πολιτικές που είχαν ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διότι υποστήριζε ότι η ανταγωνιστικότητα συνδέεται με τις εξαγωγικές δυνατότητες. Δηλαδή, αν γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, θα αυξήσουμε τις εξαγωγές μας. Θα δούμε στην πορεία αν τελικά αυξήθηκαν οι εξαγωγές μας. Λοιπόν, εδώ είναι ένας ορισμός για την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Το κόστος εργασίας σε ετήσια βάση είναι ένας αριθμός αυτός, αλλά θα το συγκρίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 για να δούμε πώς τα πάμε και τι έγινε. Το 2008 ήταν 16,7. Το 2016 είναι 14,2. Δεν έγιναν πάρα πολλά πράγματα αναφορικά με το κόστος εργασίας. Υπήρχε μια πεποίθηση όμως ότι το ελληνικό κόστος εργασίας είναι πολύ υψηλό. Θα δούμε τώρα σε λίγο ποιος είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 το 2008 και ποιος είναι σήμερα. Και η πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας, να βλέπετε έχει αυτό τον αστερίσκο εδώ δεξιά που είναι τα προσωρινά στοιχεία, για όλα τα έτη είναι αρνητική. Δεν βελτιώθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας, δεν πέρασε σε θετικά νούμερα. Λοιπόν, εδώ είναι η πραγματική παραγωγικότητα που βλέπουμε ότι για όλη την περίοδο μελέτης κινείται κάτω από το μηδέν. Προσέξτε τώρα το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Είπαμε, το 2008 το κόστος εργασίας στην Ελλάδα ήταν 16,7 και το 2016 14,2. Μια μικρή βελτίωση. Το 2008 ο μέσος όρος κόστος εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 ήταν 21,5. Δηλαδή από 21,5, 16,7. Ήταν πολύ πιο ακριβό το κόστος εργασίας στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 από ό,τι στην Ελλάδα. Τι έγινε το 2016, αυξήθηκε το κόστος εργασίας. Πήγε 25,4 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Και σε εμάς πήγε στο 14,2. Άρα το επιχείρημα ότι η Ελλάδα έχει ένα υψηλό, άμα το συγκρίνουμε με τη Βουλγαρία, γιατί κοιτούσα τα στοιχεία πριν έρθω, ναι, η απάντηση είναι ότι είναι υψηλότερο το κόστος εργασίας που έχει η Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Αλλά δεν ξέρω αν το δικό μου μέτρο σύγκρισης δεν είναι η Βουλγαρία. Αλλά το δικό μου μέτρο σύγκρισης είναι ο μέσος όρος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρέπει να υπάρχει σύγκληση. Αν υπάρχει απόκληση των κρατών μεταξύ τους αναφορικά με τις επιδόσεις τους, τότε αυτό δημιουργεί και φυγόκεντρες τάσεις.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αντίθετα το κόστος εργασίας στην Ελλάδα συρρυκνώθηκε, το κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε. Άρα το κόστος εργασίας ήταν χαμηλό και πριν από την ένταξη του μηχανισμού στήριξης. Το επιχείρημα ότι πρέπει να μειώσουμε το κόστος εργασίας για να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας δεν επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Γιατί δεν αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Αλλά όπως αποτυπώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία, δεν ήταν και απαραίτητο να γίνει. Λοιπόν, σας έδειξα τα στοιχεία για την παραγωγικότητα. Θα σας δείξω τώρα ορισμένα στοιχεία που είναι πίνακες που αφορούν, λέμε, τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης των χωρών. Προσπαθούν αυτά τα συστήματα να ποσοτικοποιήσουν ποιοτικές μεταβλητές. Μια τέτοια ποιοτική μεταβλητή είναι η διαφθορά. Και μάλιστα ο δείκτης για τη διαφθορά είναι η αντίληψη που έχουμε για τη διαφθορά. Όχι δηλαδή αντικειμενικά περιστατικά διαφθοράς, αλλά πώς αντιλαμβανόμαστε τη διαφθορά. Να δούμε πώς πάμε σε ορισμένους από αυτούς τους δείκτες. Λοιπόν, πρώτον είναι ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας, είναι από το 10 έως το 16. Προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει την οικονομική ελευθερία. Τι σημαίνει αυτό? Η μικρότερη δυνατή κρατική παρέμβαση στην οικονομία. Όσο μικρότερη κρατική παρέμβαση, τόσο υψηλότερος δείκτης οικονομικής ελευθερίας. Πήγαμε καλά εκεί? Η αξιολόγηση παίρνει, λέμε, τιμές από 0, που σημαίνει λιγότερο ελεύθερη οικονομία, μέχρι 100, που σημαίνει πιο ελεύθερη. Το επιχείρημα αυτού του δείκτη είναι ότι μόνο η οικονομική ελευθερία δημιουργεί την ευκαιρία της ευημερίας σε κάθε χώρα. Και υπάρχουν ορισμένες βασικοί πυλώνες, το κράτος δικαίου, η περιορισμένη κυβέρνηση, η ρυθμιστική αποδοτικότητα και οι νυχτές αγορές. Δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι να δούμε τι συνέβη μετά την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης. Το επιχείρημα είναι ότι η υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων θα δημιουργήσει ευέλικτους και αποδοτικούς θεσμούς. Όμως, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι επιβαρυντικές και πιο συγκεκριμένα για το 2017. Είναι στην θέση 127 παγκοσμίως, κατατάχθηκε 43η από 44 χώρες στην Ευρώπη, είναι μόνο πάνω από την Ουκρανία και θεωρείται πλέον κυρίως μη ελεύθερη. Άρα το επιχείρημα είναι ότι θα επιτευχθεί άνοιγμα των αγορών και αυτό θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, πάλι δεν επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα στοιχεία. Υπάρχει ένας άλλος δείκτης, εδώ πάμε λίγο καλύτερα αντικειμενικά. Ο δείκτης λοιπόν αντίληψης διαφθοράς. Η κατάταξη λέμε ότι είναι από 100, η λιγότερο διεφθαρμένη, είναι ανάποδα εδώ, γι' αυτό μπορεί να, λίγο να μας μπερδέψει, μέχρι 0 πιο διεφθαρμένη. Εντάξει, το 0 είναι η χειρότερη επίδοση. Άρα όσο πιο κοντά στο 100, τόσο πάμε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ είναι. Ξεκινήσαμε από το 35, ήταν μια διαφορετική μονάδα μέτρησης και φτάσαμε στο 44, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016. Παρουσιάζεται στο δίκτυο αντίληψης διαφθοράς μια βελτιωμένη εικόνα. Ενώ αντίθετα, όταν πάμε στην πρώτη στήλη, στο δίκτυο της οικονομικής ελευθερίας, ξεκινήσαμε από το 62,7-63 και πάμε όλο και πιο κάτω μετά την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης. Λοιπόν, πάω τώρα στο τρίτο σκέλος και αναφέρω μία θέση. Υπήρχε άλλος τρόπος για την Ελλάδα το 2010. Μπορούσαμε δηλαδή να αποφύγουμε την ένταξη στον μηχανισμό στήριξης? Όχι, είναι η απάντηση. Η Ελλάδα, αν δεν έμπαινε στο μηχανισμό στήριξης το 2010, θα χρεοκοπούσε. Τι θα μπορούσε? Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η σκληρή αλήθεια. Και εννοώ ότι είναι η σκληρή αλήθεια γιατί οικοδομήθηκε με βάση την οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε αρκετά χρόνια πριν, μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση. Θα μπορούσαν όμως να ήταν διαφορετικοί οι όροι ένταξης. Αλλά η αποφυγή της ένταξης δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Επίσης, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή η ελληνική οικονομική κρίση συνδέεται με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Δεν ήταν τόσο άγνωστο το ενδεχόμενο εκδήλωσης μιας τόσο μεγάλης και εκτεταμένης ελληνικής οικονομικής κρίσης. Εγώ το 1999, όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, οι καθηγητές μου στις πρώτες διαλέξεις αυτό μου έλεγαν. Ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή, αυτό μας έλεγαν, θα αντιμετωπίσει μια κρίση δημοσίου χρέους και δεν θα μπορεί να τη διαχειριστεί.
Άρα δεν είναι ότι η οικονομική επιστήμη δεν είναι ικανή, δεν έχει τα εργαλεία. Είναι και ποια εργαλεία, ποιες σχολές σκέψης οικονομικής επιστήμης επιλέγουμε για να ασκήσουμε την οικονομική μας πολιτική. Εντάξει. Λοιπόν, ο μηχανισμός στήριξης πολύ καλά, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μετά το τρίτο μνημόνιο, ο μηχανισμός αυτός είναι τετραμερής στην πράξη, γιατί περιλαμβάνει και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον European Stability Mechanism. Αυτό έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία, μην το παραγνωρίζουμε. Διότι όσο περισσότεροι είναι οι δρόντες, τόσο δυσκολότερη είναι η επίτευξη συμφωνίας για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος. Λοιπόν, στόχος ήταν η δημοσιονομική εξυγίανση μέσω της μείωσης του δημοσίου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος. Στόχος ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η πραγματοποίηση βασικών μεταρρυθμίσεων. Προσέξτε τώρα. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν και παραμένουν φιλόδοξοι κυρίως για έναν βασικό λόγο. Η Ελλάδα εντάσσεται το 1981 στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αυτή η ένταξη είχε ως στόχο να συμβάλλει στη θεσμική ανάπτυξη και στη δημοσιονομική εξυγίανση. Δηλαδή, δεν πρέπει να έρθει κάποιος μηχανισμός στήριξης και από ένα καθεστώς σκληρής επιτήρησης να μας επιβάλλει αυτή τη διαδικασία της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Είναι βήματα που έπρεπε η χώρα μας να είχε κάνει από τη στιγμή της ένταξης στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚΤΟΤ. Και κάτι άλλο. Επειδή οι περισσότεροι θυμόμαστε, είμαστε μεγαλύτερη ηλικία εδώ σήμερα στην αίθουσά μας, το 2001 υπήρχε ένας ενθουσιασμός για την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Οποιαδήποτε φωνή ότι η ίδια η ένταξη κρύβει κινδύνους και μάλιστα από αρκετούς οικονομολόγους που στην πορεία επιβεβαιώθηκαν τέθηκε στο περιθώριο. Υπήρχε ένας γενικός ενθουσιασμός. Προσέξτε, η ένταξη όμως ήταν η αρχή της προσπάθειας, η αρχή της διαδικασίας προσαρμογής. Η Ελλάδα όμως και κατ' επέκταση όλοι μας πιστέψαμε ότι είναι το τέλος της προσπάθειας η ίδια η διαδικασία της ένταξης στην Ευρωζώνη. Γιατί το λέω αυτό, υπάρχει μια συζήτηση. Έπρεπε η Ελλάδα να μπει στην Ευρωζώνη και το δεύτερο σκέλος, αν η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει ή όχι στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί απασχολεί περισσότερους. Η Ελλάδα δεν έχει λόγο να βγει από την Ευρωζώνη. Για ποιο? Ποια είναι τα επιχειρήματα που τεκμηριώνουν αυτή τη θέση? Είναι ότι με τη διαδικασία της εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή τη μείωση της ανταγωνιστικότητας όσο μπορούσε να επιτευχθεί, είχαμε ως στόχο να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας. Άρα οι εξαγωγές μας δεν ενισχύθηκαν όσο αρχικά θα επιθυμούσαμε. Δεύτερον, αυτό σημαίνει το πρώτο, ότι πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, έτσι ώστε να έχουμε τις προοπτικές μιας βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα έχουμε στα χέρια μας το ευρώ και χρωστάμε σε ευρώ, μετά θα έχουμε στα χέρια μας ένα εθνικό νόμισμα και θα χρωστάμε σε ευρώ. Το χρέος θα είναι πολλαπλάσιο. Πάω τώρα στο άλλο σκέλος. Έπρεπε η Ελλάδα να μπει στην Ευρωζώνη. Η απόφαση για την ένταξη ήταν πολιτική. Υπάρχουν θεωρίες που ερμηνεύουν το κατά πόσο η Ελλάδα και η Γερμανία είναι, λέμε, μια άριστη νομισματική περιοχή. Βεβαίως, υπάρχει θεωρία άριστων νομισματικών περιοχών του Ρόμπερτ Μάντελ που τεκμηριώνει ότι η Ελλάδα και η Γερμανία δεν είναι μια άριστη νομισματική περιοχή. Άρα η Ελλάδα και η Γερμανία και πολλές άλλες χώρες δεν μπορούν να έχουν το ίδιο κοινό νόμισμα. Η απόφαση ήταν πολιτική. Ήταν πολιτική από εμάς. Ήταν όμως και από το σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης ότι το εγχείρημα αυτό θα ξεκινήσει ως ένα πολιτικό εγχείρημα και στην πορεία θα αποκτήσει και την δέουσα οικονομική διακυβέρνηση. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι η ΟΝΕ συνεχίζει να είναι μια νομισματική ένωση χωρίς να είναι μια οικονομική ένωση. Το πρώτο σκέλος συνεχίζει να είναι ατελές. Η δική μου άποψη είναι ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να μπει στην Ευρωζώνη το 2001 και φυσικά βρισκόμαστε
σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπου δεν μπορεί και να βγει. Είναι μια παγίδα. Άλλες χώρες έχουν περισσότερες δυνατότητες και ενδεχομένως θα βρεθούν σε αυτό το δίλημα τα επόμενα χρόνια, όπως π.χ. η Ιταλία. Μια πολύ μεγαλύτερη οικονομία, μια βιομηχανική οικονομία, που ενδεχομένως να έχει και τις δυνατότητες να διαχειριστεί την έξοδο πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι εμείς. Είναι ένα εγχείρημα σε εξέλιξη. Αν η οικονομία των κρατών μελών, οι οικονομίες τους βρίσκονται σε στασιμότητα, όλα θα τίθονται στο τραπέζι ξανά και ξανά. Λοιπόν, άρα αφού δεν καταφέραμε μέσα σε 30 χρόνια και μέσα σε 10 χρόνια να πετύχουμε να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση με τους Ευρωπαίους, πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε όλες αυτές τις αλλαγές που προτάθηκαν από τον τριμερή μηχανισμό στήριξη από το 2010 έως σήμερα, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ζητήθηκαν πάρα πολλά σε πολύ λίγο χρόνο. Δεν υιοθετήθηκε μια πολιτική της σταδιακής προσαρμογής, αλλά αντίθετα προκρίθηκε μια πολιτική της γρήγορης προσαρμογής, ότι θα μπορέσουν, μάλιστα ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, 2010-2012. Θα θυμάστε ότι κάποτε και ένας υπουργός οικονομικών το 2012 έλεγε ότι η Ελλάδα θα βγει στις διεθνείς αγορές. Φτάσαμε στο 2017, φτάνουμε στο 2018 και στις αγορές δεν βγήκαμε ακόμα. Έτσι. Αυτό δείχνει και την έλλειψη τεκμηρίωσης πολλών θέσεων. Λοιπόν, άρα ένα έλλειμμα το οποίο δεν έρχεται στην επιφάνεια όσο θα θέλαμε και όσο θα έπρεπε, είναι το θεσμικό έλλειμμα. Να μπορέσουμε θεσμικά να ενδυναμώσουμε τη χώρα μας έτσι ώστε να ξεπεράσουμε φαινόμενα όπως η γραφειοκρατία, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Λοιπόν, εδώ είναι θα σας πάω γρήγορα, γιατί βλέπω ότι περνάει ο χρόνος. Πάμε στα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη. Έχω κοκκινήσει κάτω εδώ. Αρχικά έχουμε το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος βλέπετε ότι ξεκίνησε το 2010 στο 146,2% και βρέθηκε στο 180,8%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα καταφέραμε μετά από επίπονες προσπάθειες το 2016 να γίνει ελάχιστα πλεονασματικό και να είναι στο 0,5%. Βλέπετε το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης που σας έχω περιγράψει και πιο πριν ότι είναι ελληματικός. Ο πληθωρισμός. Η Ελλάδα από το 2013 μπήκε σε αποπληθωρισμό, σε αρνητικό επίπεδο τιμών και το 2016 είναι μηδενικός και μετά είναι το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 θεωρείται ότι έχει 100. Ήμασταν στο 85 το 2010, είναι ένας δείκτης και έχουμε φτάσει στο 67. Άρα η τάση απόκλησης συνεχίζεται. Η ανεργία εκτινάχθηκε. Αλλά από το 2013 έως το 2016 υπάρχει μια τάση μείωσης. Φυσικά, μακροοικονομικό μέγεθος είναι και ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας, όπου εκτινάχθηκε από το 27,7 στο 35,6. Και το πιο εντυπωσιακό είναι το ΑΕΠ μας. Είχαμε ένα ΑΕΠ 226 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 και έχουμε ένα ΑΕΠ που συνεχίζει να συρρυκνώνεται λίγο-λίγο κάθε χρόνο. Το 2014 ήταν 178, το 2015 176, το 2016 174. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συνεχώς προβλέψεις για βελτίωση του ΑΕΠ, αυτό δεν αποτυπώνεται στα μακροοικονομικά μεγέθη. Λοιπόν. Τώρα, τι κάνουμε σήμερα λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο σκέλος. Πρώτον, θέλουμε άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτά τα τέσσερα σημεία είναι σημαντικά να τα θυμόμαστε. Από πού βρίσκουμε πόρους, τα κράτη? Ο ένας είναι ο διεθνής δανεισμός. Εμείς το εξαντλήσαμε αυτό, δεν μπορούμε να δανειστούμε. Ο δεύτερος είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Το κράτος βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα αυστηρής επιτήρησης, άρα και η χάραξη αυτής της πολιτικής συνδέεται με την έγκριση της Τρόικας. Οι εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις έχουν περιοριστεί δραστικά ως συνέπεια και της συρρήκνωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων και άρα ψάχνουμε άμεσες ξένες επενδύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις τα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να πετύχουν συνδέονται με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το λεπτό σημείο. Εάν έρθουν άμεσες ξένες επενδύσεις, έχουμε και μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχει το πρόγραμμα. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα από το 2006 μέχρι το 2016. Το 2016, έτσι για λίγο μας μπερδεύουν τα νούμερα, οι συνολικές εισροές ήταν περίπου 3,5 δις.
Κοιτούσα τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2016 με την Πορτογαλία. Ανάλογη περίπου είναι η εικόνα τα τελευταία χρόνια της Ελλάδας με την Πορτογαλία, που είναι και μια οικονομία που έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με την ελληνική. Όμως μπορείτε να δείτε ότι σε πιο καλές εποχές, το 2006, το 2007, το 2008, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν σε υψηλότερα επίπεδα, εντούτοις όμως είναι ένα χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ οι ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Δεν έρχονται άμεσοι ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα εύκολα. Και κάτι άλλο. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι στην πραγματικότητα σαν ένας γάμος. Γιατί? Διότι έρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, επενδύουν στην προοπτική μιας χώρας, θα προσφέρουν θέσεις απασχόλησης. Δεν είναι επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα, όπως είναι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου, που εύκολα έρχονται και εύκολα φεύγουν. Έρχονται δύσκολα στις χώρες, όσο πιο δύσκολο είναι το περιβάλλον δραστηριοποίησης, και είναι και πολύ δύσκολο να φύγουν. Άρα είναι σημαντικό να καταφέρουμε να έρθουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις, γιατί δεν είναι εύκολο στη συνέχεια να αποσυρθούν. Λοιπόν, ένα διάγραμμα που είναι σημαντικό είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπου είναι η μπλε γραμμή, κάτω από το 0, οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, που είναι η κίτρινη γραμμή, και η κόκκινη είναι οι εισαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τι έγινε τα χρόνια της κρίσης, που είμαστε εδώ περίπου από το 2010 και μετά? Αυξήθηκαν λίγο οι εξαγωγές μας, αλλά κυρίως συρρυκνώθηκαν οι εισαγωγές μας. Αυτό αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, το εμπόριο προϊόντων. Συνολικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για μια χρονιά έγινε ελάχιστα πλεονασματικό και όλα τα υπόλοιπα χρόνια είναι ελλειμματικό. Εδώ κρύβεται το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και η αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, που πρέπει να βρούμε τρόπους να την ξεπεράσουμε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Εδώ είναι οι καταθέσεις μας. Είναι οι καταθέσεις και ρέπος των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τον Ιούνιο του 2018 ήταν 218 δις και τον Ιούνιο του 2017 ήταν 130 δις. Εντάξει. Χάθηκαν δηλαδή 88 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις μέσα σε αυτά τα περίπου 10 χρόνια. Εδώ αποτυπώνεται και διαγραμματικά η μείωση των καταθέσεων μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ορισμός όπου λέει καθαρά ότι το PSI, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, από το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χρησιμεύσε για την απομείωση των κεφαλαίων των τραπεζών. Άρα το PSI είχε αρνητικές επιπτώσεις. Είχε σίγουρα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τι είναι αυτός ο πίνακας? Είναι οι μη εξυπηρετούμενες τραπεζικές χορηγήσεις στο σύνολο των χορηγήσεων. Τα στοιχεία είναι από την Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Εντάξει, ή αλλιώς non-performing loans λέγονται στα αγγλικά, μη εξυπηρετούμενα. Ο παγκόσμιος μέσος όρος το 2008 στην Ελλάδα ήταν, παγκόσμιος όρος ήταν 3% του συνόλου των δανείων και στην Ελλάδα ήταν μόλις 4,6%. Το 2015 παγκοσμίως ο μέσος όρος είναι στο 3,9 και το 2016 στην Ελλάδα είναι 36,2. Έγινε εκτείναξη των κόκκινων δανείων και απέχουν κατά πάρα πολύ σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Είναι ένα άλλο στοιχείο της δομικής αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, άρα, συμπερασματικά τώρα, τι θα πρέπει να γίνει? Λέει ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, ένας από τους επικεφαλής οικονομολόγους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για κάποια περίοδο. Η υψηλή ρυθμή οικονομικής μεγέθυνσης και ακόμα περισσότερο η βιώσιμη ανάπτυξη δεν θα έρθει σύντομα χωρίς την εφαρμογή μιας διαδικασίας μείωσης του δημόσιου χρέους. Και αυτό είναι ήδη διατυπωμένο από το 2012. Επίσης, επισημαίνω ότι η ανάπτυξη, η οποία τόσο πολύ συζητείται, είναι μια ευρύτερη έννοια από την οικονομική μεγέθυνση. Μεγέθυνση σημαίνει απλά ότι αυξάνω το ΑΕΠ. Αν όμως αυξάνω το ΑΕΠ και αυξάνονται και οι οικονομικές ανισότητες, αυξάνεται η φτώχεια, τότε δεν σημαίνει ότι έχω ανάπτυξη. Είναι ένας ευρύτερος κοινωνικο-οικονομικός δείκτης. Το πρώτο όμως που χρειάζεται η Ελλάδα άμεσα είναι μεγέθυνση. Λοιπόν,
Είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα προσαρμογής, τα προγράμματα προσαρμογής που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα? Όχι. Είναι αποτυχημένο το πρόγραμμα αυτό. Πάμε εδώ στη συνέχεια μας. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια αποκατάστασης των μακροοικονομικών αδυναμιών της Ελλάδας. Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζεται να αλλάξει και το μείγμα οικονομικής πολιτικής που προτείνεται και ταυτόχρονα το παραγωγικό μοντέλο που υιοθετεί η χώρα μας. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, όταν θα λήξει το τρίτο πρόγραμμα, το τρίτο μνημόνιο όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, τον Αύγουστο του 2018, η Τρόικα θα ανακοινώσει την αδυναμία της να συνεχίσει να χρηματοδοτεί ένα αποτυχημένο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, όσο και αν σήμερα υπάρχει μια συζήτηση ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει στις διεθνείς αγορές. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα από καμία εμπλεκόμενη πλευρά για την βιώσιμη έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Λοιπόν, τελείωσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Προπύργου και μέλος του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. Μελετίου Νικόλαου, να απονείμει τη τιμητική πλακέτα του Δήμου μας στον μελετή του καθηγητή κ. Ρουκανά, και επίσης παρακαλώ τον κ. Τσολερίδη Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο Άττικα TV, να έρθει. Ευχαριστούμε, κύριε.